Το θέμα είναι πάντα επίκαιρο, ιδιαίτερα για μας τους παιδιάτρους, και δεν ξέρω αν διαβάσατε σήμερα, οι στατιστικές δείχνουν ότι το προσδόκιμο ζωής της γυναίκας σε ευρωπαϊκές χώρες έφτασε στα 90. Στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο κάτω για δύο λόγους. Ο ένας είναι το κάπνισμα, που οι γυναίκες είναι πολύ χειρότερες καπνίστριες από εμάς τους άνδρες, και το δεύτερο είναι η παχυσαρκία. Και βέβαια η παχυσαρκία κάποτε θαυμάζεται. Οι αδύνατοι θεωρούν το φθησικοί, αρρωστιάριδες, ενώ οι παχύσαρκοι χαρακτηρίζοντος το παράδειγμα της ευμάρειας και της ευεξίας. Και βλέπετε και ο Μποτέρος τους πίνακές του και τα κλιτά του παρουσίαζε παχύσαρκα άτομα, όπως επίσης και στην Αναγέννηση, Ρούμπενς και οι άλλοι, και εδώ ο Χουάν Καρένο ντε Μιράντα, που έχει ζωγραφίσει εδώ τα δύο ωραιότατα παιδιά που θεωρήθηκαν από μερικούς για σύνδρομο Πράντερ-Ουίλι. Τι γνωρίζουμε σήμερα για την παχυσαρκία και τη σχέση της με το διαβήτη? Τα ίδια ισχύουν και για τις δύο νόσους. Το πρώτο, ότι οι βιολογικοί συγγενείς τείνουν να είναι όμοιοι, ιδίως στο σωματικό βάρος. Άτομα με οικογενειακό ιστορικό παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2 μπορεί να έχουν προδιάθεση να κερδίζουν βάρος και να κάνουν διαβήτη τύπου 2. Λοιπόν, δεν γνωρίζουμε γιατί οι βιολογικοί συγγενείς μοιάζουν στο βάρος. Το δεύτερο, ποια γονίδια συνδέουν τα δύο νοσήματα. Το τρίτο, πώς τα γονίδια δρούν στον ενεργειακό μεταβολισμό και τη ρύθμιση. Η πραγματικότητα είναι ότι κάθε άτομο αντιδρά σε περιβάλλον σταθερής πρόσληψης τροφής διαφορετικά, και μερικοί αποθηκεύουν περισσότερη ενέργεια από λίπος από άλλους. Βλέπετε αδύνατους και τους θαυμάζετε που καταναλώνουν γλυκά και δεν παχαίνουν, και είναι άλλα άτομα που προσπαθούν και δεν καταφέρουν τίποτε. Άλλοι χάνουν λιγότερο βάρος σε περιβάλλον υποσυτισμού, και οι διαφορετικές αντιδράσεις όμως οφείλονται σε γενετική ποικιλομορφία που θα τη δούμε αργότερα. Και είναι το παράδειγμα, οι παρεμβάσεις στη διατροφή και την άσκηση είναι περισσότερο αποτελεσματικές σε ορισμένα άτομα από ό,τι σε άλλα. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι βιολογικές διαφορές μεταξύ ατόμων υψηλής ή χαμηλής ανταπόκρισης, θα το δούμε. Τώρα, τα αποθέματα λίπους που έχει κάθε άνθρωπος ρυθμίζονται μακροχρόνια από πολύπλοκα συστήματα, και περιλαμβάνεται η συμμετοχή και αλληλεπίδραση από τον λιπόδι ιστό, ο οποίος είναι ένας ενδοκρινικός ιστός και παράγει αρκετές ορμόνες, αλλά συγχρόνως και κυρίως από τον εγκέφαλο και τους ενδοκρινείς αδένες, κυρίως πάνκρεας και θυροειδή. Τα στοιχεία ρύθμισης και αλληλεπίδρασης ενέργειας που διαφέρουν από άτομο σε άτομο δεν τα γνωρίζουμε. Βλέπετε, η κατανομή λίπους διαφέρει. Είναι άτομα που έχουν ωραία κυλίτσα και είναι άλλα άτομα που έχουν πισινό, εντυπωσιακό, που καμιά φορά θυμίζει και την Αφροδίτη του Βίλεντορφ. Δεν ξέρω αν έχετε δει το αγαλματίδιο από το Βίλεντορφ της Αυστρίας, που έχει μια φοβερή στεατοπηγία. Ποιες διαφορές είναι από άτομο σε άτομο? Φαίνεται λοιπόν ότι σπάνια υπάρχουν μεταλλάξεις που οδηγούν σε παχυσαρκία, η οποία ξεκινά, όπως ακούσατε και από τον κύριο Φρετζάγια, από τη βρεφική ηλικία. Η μελέτη των ατόμων αυτών όμως μας παρέχει πολύ σημαντική πληροφόρηση για τα πολύπλοκα και διαφορετικά βιολογικά μονοπάτια που ρυθμίζουν την ισορροπία μεταξύ πρόσληψης τροφής και κατανάλωσης ενέργειας. Υπάρχουν και άλλα σύνδρομα παχυσαρκίας, προκαλούνται από μεταλλάξεις σε μεμονωμένα γονίδια. Και εκεί είναι το πρόβλημα, ότι μέχρι πριν 20 χρόνια, πριν ανακατευθούν οι γενετιστές με το γονιδίωμα του ανθρώπου, και όχι γένωμα που το λένε, γονιδίωμα είναι η επίσημη ονομασία, προσπαθούσαμε να βρούμε την αιτία πολλών νοσημάτων εστιάζοντας την έρευνα σε μεμονωμένα γονίδια. Και γι' αυτό, αν κοιτάξει τα περιοδικά της δεκαετίας του 80 και του 90, καθένας ερευνητής έλεγε ανακάλυψα γονίδιο για παχυσαρκία και διαβήτη, και θα δούμε ποια είναι. Ενώ δεν ισχύουν για όλα τα άτομα. Είχαν εμπλέξει, αν θυμόσαστε, και το HLA, το μείζον σύμπλεγμα ιστοσυμβατότητας, που έχει αυτό κάποιο ρόλο, αλλά όχι σημαντικό.
Η παχυσαρκία, αν κοιτάξετε στην Αμερική, που είναι μια χώρα που εντυπωσιάζεσαι από τα παχιά άτομα, στη δεκαετία του 60-62 περίπου αφορούσε τα 13,5% και έφτασε στη δεκαετία του 2001 μετά 2003 που δεν λειτουργεί. Έφτασε να είναι το 35%. Ευτυχώς όμως με την προσπάθεια που γίνεται να μειωθεί, τουλάχιστον σταμάτησε να αυξάνεται. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι η αυξανόμενη τάση παχυσαρκίας στα παιδιά τα μικρά, 5 έως 11 ετών. Το κόκκινο που είναι στο 60 είναι για τα γαλόπουλα. Και βλέπετε εκεί ξεκίνησε από 2,5-3% και έχει φτάσει μέχρι 16%. Στην Αγγλία επίσης ξεκίνησε από 7,5% και έφτασε στα 27%. Στη Δε Αμερική και εκεί τα παιδιά είναι αρκετά παχύσαρκα, άρα τα ποσοστά που μας δίνει για τους ενηλίκους οφείλονται σε παχυσαρκία των παιδιών. Για να δούμε και στην Ευρώπη τι γίνεται. Σας πω ένα παράδειγμα που μας έχει μείνει στη μνήμη. Κάποτε με το μητέρα κάναμε εξόρμηση στα ανόγια της Κρήτης. Εξόρμηση μας είχαν καλέσει να δούμε τα παιδιά εκεί. Και με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε στα 180 παιδιά του χωριού που εξτάσαμε ήταν 6 παιδιά με διαβήτη, με ευρήματα στοιχείων διαβήτη, δηλαδή ψηλές τιμές γλυκόζης νήστεως του ατόμου, τα οποία ήταν πάνω από το επιτρεπόμενο στα παιδιά που είναι το 90 και το 100 που είναι για τους ενηλίκους και ήταν 110-120. Μάλιστα ένα παιδί που εξήταζε εκείνη την ώρα θα ήταν 10:30-11 το πρωί, ήρθε με το παγωτό. Οπότε είπα στη μητέρα, στις οδηγίες, και να δίνετε μία φορά την εβδομάδα το παγωτό. Μα τι λέτε, γιατρέ μου, 8 παγωτά τρώει, αυτό είναι το τρίτο της ημέρας. Και γι' αυτό βλέπετε, για τα παιδιά 7 έως 11 ετών, η σκούρα γραμμή είναι τα παχύσαρκα και το υπόλοιπο το ροζ τα υπέρβαρα. Η Κρήτη ερχόταν στην Ευρώπη 5η. Η Ελλάδα ευτυχώς ήταν πολύ πιο κάτω, στη 10η θέση. Δυστυχώς όμως στους εφήβους η Κρήτη έρχεται πρώτη στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι λιγάκι χαμηλότερα και είναι κάτι που εμάς τους παιδιάτρους πρέπει να μας προβληματίζει. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο είναι πάνω από 400 εκατομμύρια με δείκτη μάζας σώματος πάνω από 30 κιλά κατά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Περισσότεροι από 220 εκατομμύρια έχουν διαβήτη. Δυστυχώς το διαβήτη στατιστικές δεν είναι πάντα ακριβής, διότι υπάρχει νοοτροπία και υπάρχει σε επαρχίες ή και σε ορισμένες χώρες ότι να έχει λίγο γλυκόζη περισσότερη του φυσιολογικού δεν είναι τίποτα. Και σου το λένε και γονείς, έχετε στο κληρονομικό τίποτα, μήπως έχετε διαβήτη. Και σου λένε, λίγο ζαχαράκι έχω, δεν έχω διαβήτη. Το 2030 υπολογίζουν οι στατιστικολόγοι της ιατρικής ότι θα έχουμε 700 εκατομμύρια παχύσαρκα άτομα στον κόσμο, εκ των οποίων 366 εκατομμύρια θα έχουν τύπο 2 διαβήτη. Είναι μάστιγες και τα δύο. Τώρα όμως ξέρουμε ότι για τον τύπο 2 διαβήτη 75% περίπου οφείλεται σε περιβαλλοντικά αίτια και της παχυσαρκίας από 50-80% ανάλογα σε ποια περιοχή της υφηλίου ζουν τα άτομα. Άρα παχυσαρκία και τύπος 2 διαβήτη είναι πολυπαραγοντικές νόσοι και πολυγενικές. Η γενετική προσέγγιση μέχρι τη δεκαετία του 90 ήταν ανεπιτυχής. Βρίσκαμε γονίδια και θα δούμε, αλλά δεν φαινόταν να λύνουμε το πρόβλημα. Και ξέρετε, όταν υπάρχουν θεωρίες, κανένας δεν έχει βρει την πραγματική αιτία. Τώρα, μερικό φαινότυπο όμως, διαβήτη και παχυσαρκίας, φαίνεται ότι έχουμε ανακαλύψει σε μια νόσο που λέγεται νεανική παχυσαρκία με υπότυπο του τύπου 2 διαβήτη, obesity dependent diabetes mellitus, που θα κουβεντιάσουμε πιο κάτω. Στη γενετική επιδημιολογία πάντα οι δίδυμοι παίζουν σημαντικό ρόλο. Οι μονογενείς από τους διογενείς. Τώρα, στους διδύμους υπάρχει το ποσοστό 20-50% ποικιλότητα σωματικού βάρους από περιβαλλοντικά αίτια, που δείχνει ότι υπάρχει και γενετικό
υπόβαθρο. Η γενετική ποικιλότητα πάει από 50 έως 80%. Για να σας θυμίσω τι σημαίνει παχυσαρκία για τον άνθρωπο, εκτός από τους παραδοσιακούς δείκτες στους οποίους μετέχουν γενετική προδιάθεση, ψηλή χοληστερόλη, η αρτηριακή πίεση, το κάπνισμα και ο διαβήτης που οδηγούν σε καρδιομεταβολικό κίνδυνο, έχουμε από την άλλη μεριά την αθυρωματογόνο δυσλιπιδημία, φλεγμονώδεις καταστάσεις, την κοιλιακή παχυσαρκία, η σινοαντίσταση, προθρομβωτικό προφίλ και από κάτω, όπως βλέπετε, έχουμε και σχετιζόμενες καταστάσεις που δεν είναι σπάνιες πολύ, το σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, την μη αλκοολική λιποειδική υπατοπάθεια, την άπνοια του ύπνου και υπερουρυχαιμία. Αυτό είναι για τον παιδίατρο, πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι, διότι αν τα βάλουμε όλα αυτά, βλέπουμε ότι ο καρδιομεταβολικός κίνδυνος είναι αυτός που μας μειώνει χρόνια ζωής και πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια να τα προλάβουμε. Αλλά πώς θα τα προλάβουμε άμα δεν ξέρουμε την πραγματική αιστεία, την πραγματική αιτία. Τώρα, ποια είναι τα παθογενετικά χαρακτηριστικά της νόσου που μπορεί να εγκαίρως να τα αντιμετωπίσουμε, να προλάβουμε. Το πρώτο είναι οι διάφορες χρονικές ηλικιακές, δηλαδή διαφορές στην ινσουλινοευαισθησία. Ξέρουμε στην αρχή της ύβης, της ενίβωσης, ότι υπάρχει ινσουλινοαντίσταση. Είναι η περίοδος που μπορεί να κερδίσει το παιδί πολύ, πολύ βάρος. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία τον έφηβο να τον προωθήσουμε προς την άσκηση και βέβαια να αποφεύγει τα γλυκά και τροφές οι οποίες ζημιά κάνουν, όπως τα γλυκά κυρίως, τα ταχυφαγεία και ούτω καθεξής. Η σωματική δραστηριότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δυστυχώς τα παιδιά ζουν με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή τις ελεύθερες ώρες τους και τα εμποδίζει από το να ασκηθούν όσο χρειάζεται. Μετά έχει σημασία ο αναπαραγωγικός κύκλος. Υπάρχουν περίοδοι της ζωής του ατόμου που υπάρχει τάση για παχυσαρκία. Τη γύρανση δεν μπορούμε να την αποφύγουμε, αλλά με άσκηση μπορούμε να κερδίσουμε σε αυτό το τομέα. Μετά είναι οι μεταβολές του σωματικού βάρους και το κυριότερο είναι προσαρμογές στις αυξήσεις της κορτιζόλης, της ινσουλίνης, της υπερλιπιδεμίας. Και αυτές έχουν σχέση και με μεθυλιώσεις του DNA, δηλαδή επιγενετική. Τώρα ποια είναι τα κοινά γονίδια που έχουν πραγματικά αναγνωριστεί να υπάρχουν και στην παχυσαρκία και στον τύπο 2 διαβήτη. Πρώτα απ' όλα είναι το γονίδιο του β2 αδρεναλγικού υποδοχέως που προκαλεί λιπόλυση όπως και του β3. Μετά η ινσουλινοαντίσταση μας κάνει δεσμευτική πρωτεΐνη λιπαρών οξέων, ο παράγων νεκρόσεως όγκων που κάνει ινσουλινοαντίσταση επίσης, η ορμονοευαίσθητη λιπάση που συντελεί στην διάσπαση τριγλυκεριδίων και ο υποδοχέας της σερωτονίνης τύπος 2C. Εάν λείπουν αυτές οι ορμόνες, όλα αυτά οδηγούν και σε παχυσαρκία και σε διαβήτη τύπο 2. Τώρα, για μονογονιδιακές διαταραχές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαβήτη, όλοι ξέρουμε ότι η λεπτίνη έχει σημασία, ο υποδοχέας λεπτίνης και ο υποδοχέας μελανοκορτίνης 3. Και είναι προόπιο μελανοκορτίνη, έχει φαγωθεί ένα όμικρον, η οποία είναι ουσία που εκρίνεται στον εγκέφαλο, είναι η προδρομική ουσία για τις ενδορφίνες και για άλλες ορμόνες του εγκεφάλου και δρούν κατευθείαν στον υποθάλαμο και στο ορμονικό σύστημα. Και βέβαια έχουμε και τις μονογονιδιακές μορφές διαβήτη που είναι κυρίως το MODY, Maturity Onset Diabetes of Youth. Λοιπόν, της λεπτίνης στο γονίδιο είναι στο χρωματόσωμο 7 και έχουμε μεταλλάξεις οι οποίες έχουν και διαφορετική επίπτωση στον οργανισμό. Παράγεται κυρίως στο λιπόδι ιστό, στο λευκό λιπόδι ιστό και κυκλοφορεί στο αίμα ανάλογα με το πάχος και το λίπος του οργανισμού. Η δράση λεπτίνης γίνεται μέσω υποδοχέων στον υποθάλαμο που αναστέλει την όρεξη. Αντιδρά στη δράση του νευροπεπτιδίου Y, στη δράση της αλανταμίδης που είναι ερεθιστική της ορέξεως και προάγει τη σύνθεση της μελανινοτρόπου
ορμόνης που είναι καταστολέας της ορέξεως. Η απουσία της λεπτίνης των υποδοχέων της δημιουργεί ακατάσχετη τάση για φαγητό. Κάτι που το βλέπουμε και στο σύνδρομο Prader-Willi. Τώρα, η λεπτίνη που κυκλοφορεί ξεκινάει από το λιπόδιστο και που πηγαίνει στο κεντρικό νευρικό σύστημα ανάλογα με τα επίπεδά της. Υπάρχουν υποδοχές της στους νευρώνες του εγκεφάλου που ρυθμίζουν την πρόσληψη και την κατανάλωση ενέργειας, ενώ ελέγχει την πρόσληψη τροφής και την κατανάλωση ενέργειας μέσω των υποδοχέων του υποθαλάμου. Άρα, μεταλλάξεις των υποδοχέων της λεπτίνης μπορεί να προκαλέσουν παχυσαρκία λόγω υπερλεπτινεμίας, αντίσταση στη λεπτίνη και ταχύτερη ανάπτυξη, αύξηση του δείκτη μάζα σώματος. Μια άλλη παρόμοια ουσία είναι η αδιπονεκτίνη, η οποία είναι πρωτεϊνική ορμόνη που ρυθμίζει τη γλυκόζη, τον καταβολισμό των λιπιδίων και καταστέλει μεταβολικές διαταραχές. Η έλλειψή της θα κάνει τύπο 2 διαβήτη, θα κάνει παχυσαρκία, αθυρωματοσκλήρυνση, μία αλκοολική υπατική νόσο και μεταβολικό σύνδρομο. Βλέπουμε ότι επηρεάζει σημαντικά το μεταβολισμό του οργανισμού. Γενικά, η αδιπονεκτίνη επηρεάζει τη ροή γλυκόζης, μειώνει την γλυκονεογένεση, αυξάνει την πρόσληψη γλυκόζης από τους ιστούς, συμβάλλει στον καταβολισμό των λιπιδίων, συμβάλλει στη β' οξείδωση, τη διάσπαση τριγλυκεριδίων και προστατεύει την ενδοθυλιακή δυσλειτουργία. Ο διαβήτης, παρόν ότι οι ενδοκρινολόγοι το θεωρούν ενδοκρινική νόσο και κατ' επέκταση και άλλες ειδικότητες, είναι νόσος των αγγείων. Στα αγγεία γίνονται οι βλάβες. Και στο ενδοθύλιο των αγγείων είναι προσκολάται η γλυκόση, κάνει μια γλυκοζηλίωση με αποτέλεσμα να στενεύουν τα αγγεία και αυτό το βλέπουμε στα μάτια, ότι με το να στενεύουν τα αγγεία πιέζονται, δημιουργούνται μικροανευρίσματα και αν σπάσουν αυτά μπορεί να προκαλέσουν τύφλωση λόγω των αιμορραγιών. Αυξάνει η αδιπονεκτίνη την ευαισθησία στη γλυκόζη, μειώνει το βάρος και ελέγχει το μεταβολισμό ενέργειας. Άρα η έλλειψη αδιπονεκτίνης προκαλεί μεταβολικό σύνδρομο και σαχαρώδη διαβήτη. Τώρα, υπάρχουν τρεις υποδοχείς αδιπονεκτίνης και παραδόξως είναι οι τιμές της υψηλότερες στις γυναίκες. Το πρόβλημα θα είναι ορμονικό βασικά, αλλά οι τιμές της αδιπονεκτίνης είναι χαμηλότερες στα άτομα με διαβήτη. Χαρακτηριστικά χαμηλότερο, που αυτό είναι ένα επιβαρυντικό στοιχείο. Η δράση της και αυτής, όπως και της λεπτίνης, είναι μέσω του εγκεφάλου και υπάρχουν υποδοχείς που είναι η έκφρασή τους ανάλογη με τα επίπεδα της ινσουλίνης. Η μελανοκορτίνη 4 έχει ένα χαρακτηριστικό φαινότυπο εάν ανεπαρκή, προκαλεί υπερφαγία, σοβαρή παχυσαρκία, αύξηση της μάζας σώματος, υπερινσουλινεμία, υπερβολική γραμμική αύξηση του οργανισμού. Στα παιδιά, βλέπετε και αυξάνονται γρήγορα και οι γονείς είναι υπερήφανοι. Λέει, το παιδί μου είναι 5 ετών και έχει ανάπτυξη παιδιού 8 ετών. Αν ψάξουμε τη μελανοκορτίνη, έχουμε ένα στοιχείο αρκετά επιβαρυντικό για το παιδί. Και βέβαια, η ανεπάρκεια αφήνει φυσιολογική την αρτηριακή πίεση, κάτι που δεν ταιριάζει με μεταβολικό σύνδρομο. Υπάρχουν και άλλα νοσήματα που υπάρχει διαβήτης, όπως είναι το σύνδρομο όγκο του Βίλμς με ανηρυδία, γονοδοβλάστομα, νεφροπάθεια, νοητική καθυστέρηση, είναι τα αρχικά WAGR, αλλά και βαριά παιδική παχυσαρκία. Υπάρχουν χαρακτηριστικές γονιδιακές βλάβες και βλάβες του εγκεφάλου και του παγκρέατος. Το ίδιο συμβαίνει και με το σύνδρομο Bardet-Biedl που έχει αντίσταση του κροσωτού επιθυλίου στη λεπτίνη και παχυσαρκία. Αυτά τα παιδιά υπάρχουν 12 περίπου γονίδια που παρουσιάζονται και έχουν σχέση με το διαβήτη στο Bardet-Biedl, η παχυσαρκία και έχουμε υπερινσουλινεμία, μελαγχρωστική αμφιλιστοριδοπάθεια, πολυδακτηλία, υπογονιδισμό και νοητική καθυστέρηση και όπως βλέπετε στο νεαρό έχει και πολυδακτηλία στα κάτω άκρα με τα μικρά γεννητικά όργανα, την καθυστέρηση, τα στοιχεία του συνδρόμου και είναι σχεδόν τυφλός. Υπάρχει και το σύνδρομο Alström
που είναι, οφείλεται σε υπολοιπόμενο γονίδιο, με μετάλλαξη τα μακρά σκέλη του χρωματοσώματος 2, που έχουν από το πρώτο έτος ζωής αυτά τα παιδιά υπερινσουλινεμία, τύπο 2 διαβήτη, υπερτριγλυκηριδημία, παχυσαρκία, δυστροφία του αυλιστροειδούς, απώλεια ακοής, καρδιομυοπάθεια και προοδευτική νεφρική, πνευμονική και υπατική δυσλειτουργία και κίνδυνο να χαθούν από καρδιακή ανεπάρκεια. Όλα αυτά τα παρουσιάζω για το πόσο σημασία έχει το παχύσαρκο παιδί, που χαίρονται συνήθως οι γιαγιάδες, να ελέγχεται εγκαίρως για τις βλάβες. Εδώ είναι φωτογραφίες από παιδιά με σύνδρομο Alström. Η βλάβη η οφθαλμική είναι εκείνη που πρέπει να κινητοποιεί για τον έλεγχο. Τώρα, ο Alec Blackstone στο Imperial College πρόσφατα περιέγραψε νέα γενετική μορφή παχυσαρκίας και σαχαρόιδη διαβήτη, που αρχίζει με σοβαρή παχυσαρκία από την παιδική ηλικία. Αυτά τα παιδιά συγχρόνως έχουν και τύπο 2 διαβήτη, έχουν δυσκολίες μάθησης, προβλήματα αναπαραγωγής σε μεγαλύτερη ηλικία και το σύνδρομο χαρακτηρίζεται, επειδή είναι και υπολοιπόμενη η μορφή, να υπάρχει και στα αδέρφια, και χαρακτηριστικά ήταν στην περίπτωση που παρουσίασε ο Blackstone ο θάνατος αδελφού 21 ετών με παρόμοια εικόνα. Και στους δύο διαπιστώθηκε ομόζυγος ανεπάρκεια της καρβόξυπεπτιδάσης ε. Η καρβόξυπεπτιδάση ε έχει δράση ορμονών και μεταβιβαστών στον εγκέφαλο, κυρίως επηρεάζοντας την όρεξη και βέβαια και την παραγωγή ινσουλίνης. Έχετε ακούσει τα SNPs. Τα SNPs είναι SNP, είναι τα αρχικά Single Nucleotide Polymorphism. Παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στη γενετική. Πλέον έχουμε ξεφύγει από την εικόνα που είχαμε, μία βλάβη στο DNA, ένα γονίδιο, μία νόσος. Έχουμε πλέον υλικό γονιδιακό, το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τα γονίδια, αλλά στο υπόλοιπο γονιδίωμα επαναλαμβανόμενες SNPs μπορεί να επηρεάζουν την παραγωγή ορισμένων ορμονών και να συμβάλλουν πλέον σε επιγενετικές βλάβες, διότι αυτά μπορεί να αλλοιωθούν είτε από ψηλές τιμές λίπους που κυκλοφορεί στον οργανισμό, είτε ακόμη από την υπερκορτιζολεμία. Τώρα, οι διαφορές οι οποίες προκαλούνται στα SNPs, τον πολυμορφισμό των απλών νουκλεοτιδίων, οφείλονται στην καθιστική ζωή, στην περίσσια θερμίδων και στην έκφραση ορισμένων γονιδίων. Τώρα, έχει σημασία το προγονικό υπόστρωμα. Δεν έχουμε όλοι την ίδια καταγωγή. Γι' αυτό και βλέπουμε διαφορές σε διάφορες χώρες που είναι διαφορετική η συχνότητα της παχυσαρκίας, διαφορετική η συχνότητα όμως του διαβήτη. Υπάρχει παράδειγμα η Ινδιάνη Πίμα στην Αριζόνα, οι οποίοι εμφανίζουν όλοι σε ένα ποσοστό πάνω από 75% σαχαρόιδη διαβήτη. Και βέβαια κάνουν και την παχυσαρκία τους. Αυτό από παιδάκια μικρά. Τώρα, οι πολυμορφισμοί με τα SNPs έχουν και διαφορετική προδιάθεση για διάφορα νοσήματα. Οπότε, η μετακίνηση και αποθήκευση λίπους είναι ένα στοιχείο που οφείλεται σε διαμόρφωση του γονιδιώματος ανάλογα με την προέλευσή μας. Η προέλευσή μας επηρέασε το γονιδίωμα ανάλογα με τις συνθήκες διαβιώσεως του περιβάλλοντος και της προσαρμογής του ανθρώπου σε δυσμενές περιβάλλον. Εκεί είναι και η έκριση και ευαισθησία ινσουλίνης, η σηματοδότηση της λεπτίνης και βέβαια η ρύθμιση της σύνθεσης και βάρους του σώματος. Τώρα, επίσης και η διάθεση γλυκόζης στον εγκέφαλο που παίζει σημαντικό ρόλο. Όλοι αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί από τη βρεφική ηλικία, στην παιδική ηλικία, στην εφηβεία και βέβαια στην ανάπτυξη και την αύξηση του οργανισμού. Υπάρχουν προϊστορικά μεταβολικά γονίδια. Υπήρχε η θεωρία του λιτού γονοτύπου. Ο James Neal, που ήταν καθηγητής της γενετικής στο Michigan, στη δεκαετία του 60 είχε γράψει μια θεωρία για τον λιτό γονότυπο, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι
που δεν έβρισκαν τροφή στις βόρειες χώρες που είχε χιόνια πολλά και έπρεπε να σκοτωθεί ένα ελάφι που δεν ήταν και εύκολο να το βρουν για να φάνε ή να ψαρέψουν. Αυτοί οι άνθρωποι προσαρμόστηκαν, δηλαδή επιβίωσαν τα άτομα που είχαν τα συγκεκριμένα γονίδια να μπορούν να αποθηκεύουν λίπος και να το χρησιμοποιούν αργότερα. Ενώ άλλοι λαοί εξαφανίστηκαν που δεν είχαν τα γονίδια προσαρμογής και δεν αναπαρήθησαν. Εξελεκτική δύναμη είναι η ευαισθησία της ινσουλίνης, η οποία διαφέρει από λαό σε λαό. Οι μεταβολές της υφξημένης γλυκόζης στον εγκέφαλο, η προσφορά της γλυκόζης στον εγκέφαλο διαφέρει από λαό σε λαό. Και επίσης υπάρχει και μία επιλογή αλληλικών γονιδίων που συμβάλλει στη συσσόρευση λίπους. Σας φέρω ένα παράδειγμα εδώ για τα SNPs που λέγαμε. Αν κοιτάξετε, υπάρχουν, αυτό είναι το μόριο της ινσουλίνης. Εδώ αυτά τα τρία είναι τα εξώνια του μορίου της ινσουλίνης. Αυτό το κομμάτι, το ενδιάμεσο DNA, περιέχει συνήθως junk DNA, σκουπίδια, αλλά στην πραγματικότητα κάτι κάνει. Από εδώ ξεκινάει το C-πεπτίδιο, το οποίο αποκολλάται πλέον για να γίνει δραστική η ινσουλίνη, η μία αλυσίδα και η άλλη αλυσίδα της ινσουλίνης. Τι γίνεται όμως πριν από το πρώτο εξώνιο? Πριν από το πρώτο εξώνιο έχουμε επαναλαμβανόμενα SNPs. Και εδώ ο μέσος όρος είναι 570 ζεύγη βάσεων, ενώ υπάρχει η δεύτερη τάξη με 1320 και η τρίτη τάξη με τα 2470. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Στη λευκή φυλή το 75% των ανδρών έχουν αυτό το γονίδιο. Και αυτό το γονίδιο προδιαθέτει για παχυσαρκία και είναι κάτι που δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Το ίδιο γονίδιο συμβάλλει και στην εμφάνιση διαβήτη τύπου 2. Έτσι, η έκρηση ινσουλίνης κληρονομείται ανάλογα με τα SNPs που προηγούνται στο πρώτο εξώνιο του μορίου της ινσουλίνης. Και γι' αυτό και λέγεται VNTR, που σημαίνει Variable Number of Tandem Repeats, επαναλαμβανόμενες τυχαίως μια ποικιλομορφία, κληρονομείται με τη δέσμευση μεταγραφικών παραγόντων που συμβάλλουν μετά, που ρυθμίζουν τη μεταγραφή του γονιδίου της ινσουλίνης. Τη τάξη 1 ευνοούν την εναπόθεση λίπους στους εφήβους. Οπότε έχουμε και υπερσύνδεση και υπερέκριση ινσουλίνης, λόγω του ότι είναι μικρότερο σε μήκος, οπότε αναγκάζεται να εργαστεί πολύ περισσότερο από ότι τη τάξη 3 που έχει μεγαλύτερο εύρος. Και όπως σας είπα, το πατρικό αλλήλιο, το VNTR, που προδιαθέτει για την παιδική παχυσαρκία, υφίσταται στο 75% των νεογνών της λευκής φυλής. Δηλαδή είμαστε καταδικασμένοι, διότι οι πρόγονοί μας προσαρμόστηκαν στο να επιζουν βάσει αυτού του λιτού γονοτύπου, για να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ήταν τόσο φιλικό από πλευράς εξεύρεσης διατροφής. Τώρα, ο πολυμορφισμός της ινσουλίνης είναι σε ανισορροπία σύνδεση με γονίδια του ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντος 2 και της υδροξυλάσης τυροσίνης και άλλων τόπων στο χρωματόσωμο 11. Και εκεί έχει σχέση με την παραγωγή ινσουλίνης. Άρα τα χαρακτηριστικά των λιτών παθογενετικών χαρακτηριστικών για αυτά τα νοσήματα τα πολυπαραγοντικά είναι σε νεαρά άτομα εναπόθεση λίπους και κινητοποίηση του λίπους. Η κοιλίτσα αρχίζει και μεγαλώνει στην εφηβεία. Έκριση και ευαισθησία ινσουλίνης. Σηματοδότηση λεπτίνης, ρύθμιση συνθέσεως του βάρους σώματος και πάντα διάθεση γλυκόζης στον εγκέφαλο. Τώρα θα προχωρήσουμε στα συμπεράσματα. Φαίνεται ότι μόλις προσφάτως η γενετική έρευνα έχει αρχίσει να προοδεύει στο χαρακτηρισμό γενετικής βάσης σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και παχυσαρκίας. Τώρα αρχίζει να ξεκαθαρίζει η εικόνα. Και αυτό λόγω της επιγενετικής και των διαφορών που μπορούσαμε να μελετήσουμε σε διάφορες χώρες και λαούς. Ξέρουμε ότι στην Αμερική οι μαύροι και οι λατινονικής προελεύσεως Αμερικανοί έχουν πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε διαβήτη, διότι προέρχονται είτε από την Νότιο Αμερική είτε από την Αφρική.
τα γονίδια τα ευρωπαϊκά φαίνεται ότι δίνουν κάποια προστασία έναντι των γονιδίων άλλων χωρών. Αντίθετα, στους Ιάπωνες τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αυξάνεται ο διαβήτης, αλλά δεν έχουμε τόσο πολύ παχυσαρκία εκτός από τους παλαιστές του Σούμο. Το δεύτερο είναι ότι μελλοντικές ανακαλύψεις θα αφορούν μικρές μεταλλάξεις με κίνδυνο νόσου ή επιπλοκών. Αυτές θα μας βοηθήσουν πιο πολύ στο διαγνωστικό έργο, το οποίο πρέπει να αρχίζει ίσως και από τη βρεφική ηλικία. Και γι' αυτό χρειάζεται κλινική μετάφραση παχυσαρκίας διαβήτη, που είναι οι κύριες αιτίες παγκόσμιας νοσηρότητας και θνησιμότητας με μειωμένες θεραπευτικές ή προληπτικές μεθόδους. Οι απαντήσεις εξαρτώνται από τη γενετική ποικιλομορφία έναντι των μεταλλάξεων. Πλέον δεν κοιτάζουμε τις μεταλλάξεις τόσο πολύ όσο τα SNPs, τους πολυμορφισμούς που είναι μικροσκοπικοί σε ζεύγη βάσεων στο γονιδίωμα. Τώρα έχει αρχίσει φάση γενετικών ανακαλύψεων με τη δυνατότητα μετασχηματισμού τρόπων φροντίδας διεθνών επιπτώσεων. Θα παρέμβουμε? Αυτό είναι το δύσκολο και η ελπίδα να μπορέσουμε να παρατείνουμε την επιβίωσή μας από τα 90 χρόνια που πετύχαμε το 2017 να πάμε στα 100 και ίσως παραπάνω στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας κούρασε. Ελάτε. Ναι. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, η λεπτίνη, η ορμόνη του λίπους, κυκλοφορεί ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο για θεραπευτικού λόγου? Ένα. Ναι. Ναι. Μια άλλη ερώτηση. Αυτή η ερώτηση. Ναι, μόνο σε πειραματικό επίπεδο. Ακόμη δεν κυκλοφορεί. Κοιτάξτε, δυστυχώς κυκλοφορούν ένα σωρό σκευάσματα που υποτίθεται συμβάλλουν στην προστασία από την παχυσαρκία, αλλά αυτά στοχεύουν μεμονωμένα, ας πούμε, συνέπειες μεμονωμένων γονιδίων. Εδώ έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο αφορά, είναι πολυγονιδιακό. Και κάτι που μπορεί να ισχύει για μένα, δεν ισχύει για σας. Άρα απέχουμε από αυτό. Πάλι κάτι άλλο. Μετά την επανάσταση της αποκωδικοποίησης του ανθρωπίνου γονιδιώματος, η επόμενη, τα τελευταία 5 χρόνια, διαβάζουμε ότι ενοχοποιείται ως αγρός διαβήτη και από διαταραχές στο μικροβίωμα. Δηλαδή, καλά ή κακά βακτήρια. Να σας προλάβω, ο τύπος 1 διαβήτης είναι αυτό που λέτε εσείς. Όχι για τύπο 2. Όχι για τύπο 2 τόσο πολύ. Στο τύπο 1 είναι. Για τύπο 2. Είναι μία από τις θεωρίες για τον τύπο 1 που είναι η σημαντική. Είναι για το μικροβίωμα. Διότι υπήρχε διαφορά κλίμακας από τις νότιες χώρες προς τις βόρειες. Και οι θεωρίες ήταν ότι η θεωρία της καθαρότητος, ότι οι συνθήκες που μεγαλώνουν τα παιδιά στο ύπαιθρο, όπως εδώ στην Ελλάδα, δεν κινδυνεύαν, διότι δημιουργούσαν ανοσολογικές συνθήκες που τα προστάτευαν. Ενώ τώρα που είμαστε γυμνοί λόγω της καθαριότητας του περιβάλλοντος, τα αυτοάνωσα νοσήματα έχουν αυξηθεί. Γιατί δεν είναι μόνο διαβήτης, είναι και κοιλιοκάκι και ένα σωρό άλλα νοσήματα. Άρα στον τύπο 2 όμως είναι οι περιβαλλοντικές αιτίες. Για τον ένα. Ναι, για τον ένα είναι κυρίως. Ναι, Μαρία. Συγχαρητήρια κύριε Παρζόπουλο, είστε καταπληκτική. Μπορώ να δείτε το παιδί, αν γίνεται. Κατά τη μία. Ουσιαστικά, κύριε Παρζόπουλο, να πω ότι όσον αφορά το προφίλ να σου πει από το παιδί, είναι μπορώ να πούμε, έχει αρκετή επιθετικότητα. Και οπότε είναι ένα άτομο το οποίο ουσιαστικά είναι πάρα πολύ εύκολο για bullying στο σχολείο, κύριε Παρζόπουλο. Παθητικότητα, όχι. Συνήθως αυτά είναι παθητικά τα παιδιά τα παχιά, γιατί είναι δυσκίνητα. Είναι θετικότητα. Δεν είναι θετικότητα με την καλησία. Άμα το περνάνε πολύ στο μήνυμα, ουσιαστικά ναι, είσαι το πας πάρα πολύ, είσαι γερός, δυνατός, οπότε ουσιαστικά εκλαμβάνει το μήνυμα και εγώ είμαι γερός, δυνατός, οπότε ουσιαστικά μπορώ να χτυπήσω οποιοδήποτε άλλο παιδάκι. Δεν χτυπάνε, πιο πολύ το φέρουν βαρέως. Αυτό δεν επηρεάζει όμως
τόσο πολύ. Δηλαδή το περιβάλλον ασφαλώς μπορεί να βοηθήσει στο να μειώσει τη διατροφή του, να ασκηθεί, να κάνει μερικά από τα πράγματα που επιβάλλονται. Ναι. Ναι. Αλλά είπαμε ότι τα γονίδια είναι διαφορετικά και μπορεί πλέον όταν φτάνουν σε μία ηλικία που αρχίζει και ενισχύει το περιβάλλον να είναι πολύ αργά. Δηλαδή ελάχιστοι παχύσαρκοι έφηβοι κατάφεραν να γλιτώσουν από την βαριατρική η οποία εφαρμόζεται και εδώ όπως ξέρετε με το μίστο στομάχι, αφαίρεση στομάχου και άλλες μεθόδους που είναι αποτελεσματικές μεν, αλλά στο ίδιο το άτομο προκαλούν άλλου είδους πάλι ψυχολογικές επιπτώσεις. Συνέχεια αυτού που είπε ο κ. Παντζόπεδης, δεν είναι ότι προκαλούν μόνο προβλήματα, μερικές φορές τα προβλήματα είναι εξαιρετικά σοβαρά. Διότι κανένα κομμάτι στο ανθρώπινο σώμα δεν στερείται μιας δουλειάς. Για παράδειγμα, όταν κάνουν εκτομή του στομάχου, ξέρουμε ότι σε ένα σημείο και πέρα έχουμε ορισμένους παράγοντες που θα αφορούν την απορρόφηση π.χ. της βιταμίνης B12, για να πω ένα από αυτά. Οπότε έχουμε και πολλές άσχημες συνέπειες. Εγώ εκείνο που ήθελα να τονίσω ο κ. Παντζόκας είναι ότι τη μεγάλη σημασία που έχουν οι παράγοντες οι επιγενετικοί το βλέπουμε και από την πλευρά της αντίστασης στην ινσουλίνη, ότι αν κανείς ελαττώσει το βάρος του με την όποια προσπάθεια καταβάλει και νομίζω ότι αυτό αναφέρεται στο 10% για Παντζόκα, ότι αποκτά πάλι ευαισθησία στην ινσουλίνη που είναι ένα σημαντικός παράγοντας που έχει αρχίσει. Υπάρχουν διαβητικοί τύπου 2 που χάνοντας βάρος επανήλθαν στη φυσιολογική λειτουργία, αλλά θα το κερδίσουν. Έχει αποδειχθεί ότι ελάχιστοι μπορούν να κρατήσουν τα επίπεδα τα χαμηλά που πέτυχαν μετά από προσπάθεια πολύμηνη, μπορεί να πει κανένας. Άλλο. Ωραία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω και εγώ. Την άλλη Πέμπτη πρέπει να ανακυλιστεί. Την άλλη Πέμπτη είναι η σειρά ηλική. Και το θέμα θα είναι...